Μέσα σε 24 ώρε, οι εξαγγελίε του κ. Τσίπρα αποδίθηκαν λόγια του αέρα. 1.200 εργαζόμενοι τη εταιρεία Ελληνικό Χρυσό οδηγούνται στην ανεργία. Άλλοι τόσοι που η εταιρεία σχεδίαζε να προσλάβει χάνουν την ελπίδα να αποκτήσουν δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖ εδώ και χρόνια κάνει τα πάντα για να σταματήσει την επένδυση. Με αποτέλεσμα η εταιρεία να αναστείλει τελικά τι εργασίε τη. Η κυβέρνηση με το γνωστό κινησμό τη, Παίζει πολιτικά παιχνίδια πάνω στι πλάτε των απλών ανθρώπων που χάνουν τι δουλειέ του. Ενώ συνεχίζει να τραυματίζει την εικόνα τη χώρα. Όλα όσα γίνονται στέλνουν ένα εξαιρετικά αρνητικό μήνυμα στου ξένου επενδυτέ. Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυταρχισμό και αυθαιρεσία. Και δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου, καθώ η κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά αλλεπάλληλε αποφάσει των ανώτατων δικαστηρίων. Καλό την κυβέρνηση έστω και τώρα. Να αντιληφθεί το μέγεθο τη ζημιά που προκαλεί στι ζωέ των ανθρώπων και να μεταβάλει τη στάση τη. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύομαι ότι η δική μου κυβέρνηση θα βάλει οριστικό τέλο σε αυτέ τι πρακτικέ. Οι αποφάσει τη δικαιοσύνη θα γίνουν σεβαστέ και οι νόμοι θα τηρούνται από όλου. Οι άνθρωποι θα ξαναβρούν τι δουλειέ του και η Ελλάδα θα γίνει επιτέλου μια χώρα φιλική προ τι επενδύσει.